Για όσους δεν το έχουν μάθει, το ΆΚΑ πλέον είναι κλειστό. Κρίθηκε επικίνδυνο. Πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ από το Open και να γυρίσουμε μετά να δούμε τι έλεγε ο Μαρέβας ένα χρόνο πριν. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς πριν από λίγη ώρα με ανακοίνωση κλείνει το ΆΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Χριστίνα Βραχάλη για να μας πεις, Χριστίνα, γιατί. Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όντως μια είδηση η οποία προκάλεσε σοκ στην αθλητική κοινότητα, καθώς το ΆΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο, όπως πολύ σωστά είπες, κλείνει λόγω προβλήματος στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα. Την απόφαση λοιπόν να κλείσει το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας που φιλοξενεί Καλατράβα και όπου βγει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και το ποδηλατοδρόμιο έλαβε η κυβέρνηση, καθώς έπειτα από μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ αποκάλυψε τεράστιο πρόβλημα στη στατικότητα των δύο στεγάστρων Καλατράβα. Πριν από λίγη ώρα η διοίκηση του ΆΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση, μεταξύ άλλων αναφέρει πως στη μελέτη αναφέρεται ότι οι μεταλλικές κατασκευές του στεγάστρου και κεντρικού σταδίου. Το λέω για να τριχιάζω έτσι. Εκεί, πριν μια εβδομάδα ήτανε 60.000 άνθρωποι παρακολουθούσαν τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και του ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα στο κεντρικό στάδιο και στο ποδηλατοδρόμιο. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά δημιουργείται ένα θέμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League τα δίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, μάλιστα στις 20. Πάμε να σου δείξω λίγο καιρό πριν, έτσι, όταν έπαιζε ΑΕΚ Bayer Leverkusen. Βλέπεις πως κουνιέται όλο το γήπεδο. Εκεί πήγαινε κόσμος να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, έτσι. Πάμε να δούμε, Καλατράβα και όπου βγει, τι έλεγε ο πολιτικός τσαλατάνος ο ΆΚΑ 2-0. 43 εκατομμύρια ευρώ θα ξεκινήσουμε τη συντήρηση και την ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού σταδίου, την επισκευή του στεγάστρου, το οποίο απειλείται σήμερα με εκτεταμένη διάβρωση. Δεν είχε γίνει η παραμικρή παρέμβαση στο στέγαστρο τα τελευταία 17. Και δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, έτσι. Λόγια. Τα χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε και τους κατάλληλους μελετητές οι οποίοι θα μελετήσουν την παρέμβαση την οποία πρέπει να κάνουμε. Λύσαμε όμως το θέμα. Να ευχηθώ λοιπόν καλή αρχή, αγαπητέ μου Υπουργέ, διοίκηση του ΟΑΚΑ, και αφού είμαστε σε ένα χώρο με παράδοση στους αγώνες, ας ευχηθούμε να ξεκινήσουν από εδώ και τα δικά μας ρεκόρ. Έχεις ξαναδεί τέτοιο παπατζή, τέτοιο τσαλατάνο. Κουράστηκα και να βρίζω, κουράστηκα να τζουρίζω, ρε φίλε.